ένας αγώνας πολύ σημαντικός, όπως όλοι. Εμείς θα προσεγγίσουμε το μάτσο όπως προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια, όλους τους αγώνες στο πρωτάθλημα και τους πέντε πρώτους, αλλά και τον έκτο, αλλά και όσους θα έρθουν. Εβδομάδα με εβδομάδα θέλουμε να βλέπουμε όλο και καλύτερα πράγματα στο παιχνίδι μας, είτε αυτά είναι τακτικά ζητούμενα, είτε είναι από πλευράς τέμπου, έντασης παιχνιδιού, είτε πνευματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε μέσα στο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι κάθε μέρα οι ποδοσφαιριστές στην προπόνηση είναι πάρα πολύ καλοί, δίνουν το 100% τους και είμαι αισιόδοξος και είμαστε αισιόδοξοι ότι και την Κυριακή θα κάνουμε το ίδιο και θα πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας και να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το ότι δεν έχουμε κερδίσει στον Αστέρα Τρίπολης δεν παίζει κάποιο ρόλο. Θα είναι ένας αγώνας που θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 4 η ώρα. Το σημαντικό είναι το τώρα. Για να φτιάξουμε και να προβλέψουμε το μέλλον, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο τώρα. Αυτό κάνουμε σήμερα. Αυτό θα κάνουμε και την Κυριακή. Όλος μας ο βαθμός συγκέντρωση θα είναι στο μάτς της Κυριακής. Δεν μας ενδιαφέρει το τι έχει γίνει στην προϊστορία. Και ελπίζουμε να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό από αυτή την Κυριακή. Καταρχήν με τον ερχομό και τον Τζόναθαν, τον Ντεγκούσμαν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τις μεταγραφές μας για φέτος. Το γκρουπ ολοκληρώθηκε. Έχουν έρθει 14 καινούργια πρόσωπα, 14 καινούργιοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας. Είναι ένας αριθμός αρκετά υψηλός, αλλά έπρεπε να γίνει. Έχουμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ σε ικανότητες ποδοσφαιρικές, αλλά και σε προσωπικότητες, είτε νεαρών, αλλά είτε και έμπειρων πλέον. Παίρνουμε μεγάλη αισιοδοξία από το γκρουπ. Σιγά-σιγά θέλουμε οι 14 καινούργιοι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά, να βρούμε ρόλους, αρμοδιότητες και να ισορροπήσουμε και κάποιοι τραυματίες που υπάρχουν, ούτως ώστε όλοι να έρθουμε και να είμαστε όλο το γκρουπ μαζί. Αυτό μόλις γίνει, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά πράγματα τη φετινή χρονιά και γι' αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι σύμμαχός μας. Κάθε μέρα που περνάει και τα καινούργια τα παιδιά προσαρμόζονται και παίρνει ο καθένας το ρόλο μέσα στην ομάδα που πρέπει και που δικαιούται ο καθένας με βάση την απόδοσή του και με βάση την καθημερινή του εξέλιξη. Αλλά και οι περσινοί ποδοσφαιριστές συν τους τραυματισμούς, σιγά σιγά θα είμαστε όλοι μαζί και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Όσον αφορά τον Τζόναθαν, που είναι και το ερώτημά σας, καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά που ένας ποδοσφαιριστής του επίπεδου του Τζόναθαν ανήκει στην ομάδα μας, από όλες τις πλευρές. Είναι σε καλή κατάσταση, έχει προπονηθεί μαζί μας 2 μέρες, με μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως, όπως και για όλους τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν φέτος και που είχαν την αποχή που είχε ο καθένας από τους αγωνιστικούς χώρους για διάφορους λόγους, μας ενδιαφέρει να είναι υγιής και θέλουμε να τον εμπλέξουμε σιγά σιγά μέσα στην ομάδα με κύριο γνώμονα το να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό. Άρα πολύ προσεκτικά και πάντα με συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή, σιγά σιγά θα αρχίσει να είναι μαζί μας και για να φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.